ανοίγω την αγκαλιά μου διάπλατα, προς όλους. Δεν απορρίπτω κανέναν άνθρωπο, αλλά, ξαναλέω, ως ο Επίσκοπος καλούμε να διασφαλίσω το σώμα της τοπικής αυτής εκκλησίας. Έδωσε κλάδο ελέας απευθύνοντας του κάλεσμα συμπόρευσης εν Χριστώ και εκείνος έκπληκτος, όπως είπε, από τα πατρικά λόγια αγάπης που άκουσε, συμφώνησε να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα για ένα διάλογο ουσίας με ελευθερία και χωρίς δεσποτισμό. Ο λόγος για τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου Πρόδρομο και τον Εφημέριο της Παναγίας της Ελευθερώτριας στην Άνω Καλυθέα Ρεθύμνου, Πατέρα Εμμανουήλ. Η όποια αντιδικία των τελευταίων ημερών μεταξύ του Εφημέριου της Παναγίας και του Μητροπολίτη Ρεθύμνου φαίνεται να έχει αίσιο τέλος μετά τη χθεσινό βράδυ. Η χωροστασία του κυρίου Προδρόμου στην ακολουθία του εσπερινού της εορτάζουσας ενορίας. Η εκκλησία μας δεν έχει και δεν πρέπει να έχει ομάδες, πατρίες, οπαδούς. Δεν είχα απόψε καμία ανάγκη να έρθω εδώ, όπως είπες Παπαμανώλη, ακάλεστος. Ήρθα εδώ ως ο πατέρας της τοπικής αυτής εκκλησίας, για να πω ότι και εδώ, όπως και σε κάθε ενορία, είναι εκκλησία. Χαιρόμαστε που βγάλατε ένα λόγο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε κάποια άλλα πράγματα και εντυπωσιάσατε, μας εντυπωσιάζετε σήμερα. Κρατάω την ελευθερία. Κρατάω αυτό που είπατε του Ιερού Χρυσοστόμου για τον δεσποτισμό, ότι δεν έχουμε δεσποτισμό. Μιλώντας για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο, Μητροπολίτης και Ιερέας, ο κύριος Πρόδρομος ξεκαθάρισε πως η Εκκλησία δεν είναι κανενός και πως Σάββατα στην Εκκλησία της Κρήτης δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν. Αναφερόμενος επίσης στις προκλητικές αναφορές των προηγούμενων ημερών, στο έγγραφο για αστυνομική παρουσία στον Εσπερινό και στο εξώδικο, ο κύριος Πρόδρομος εμφανίστηκε έτοιμος να δώσει συγχωροχάρτη και χωρίς εκτός, όπως είπε, στα εκκλησιαστικά θέματα να συμπορευθούν. Εγώ απόψε αυτή την πρόσκληση απευθύνω και σε σένα, Παπαμανώλη, και έχω τη δύναμη να συγχωρέσω όλα αυτά που αυτές τις ημέρες είπες δημόσια, δεν τα είδαμε, τα έστειλα στα βιντεάκια αυτά, έχω όλη τη δύναμη να συγχωρήσω. Δεν κρατώ μέσα μου καμία κακία και στεναχώρια, αλλά δεν πρόκειται καμία έκπτωση να γίνει στα θέματα της Εκκλησίας. Έχουμε έτσι τις διαφωνίες μας, αλλά πιστεύω ότι όταν θα γίνει ένας διάλογος και συζητήσουμε, ξέρω εγώ, θα ξεκαθαριστεί το θέμα, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δούμε κι εμείς και εσείς, δηλαδή και εγώ ποιες αποφάσεις θα πάρω και εσείς ποιες αποφάσεις θα πάρετε και αν μπορέσουμε μέσα από αυτές τις διαφωνίες, τις οποίες τυχόν να υπάρχουν, να συμπορευτούμε, αν όχι θα δείξει. Αρχικά πάντως η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη αφού κατά την είσοδο του Επισκόπου στον Ιερό Ναό, ο 49χρονος κληρικός κάλεσε όσους πιστούς υποστηρίζουν το κήρυγμά του να αποχωρήσουν, όπως είπε, από τον χώρο για να μην μειανθούν, όπως και έκανε μερίδα των πιστών προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των υπολείπων.